Είναι Δευτέρα σήμερα και είναι 2 το μεσημέρι. Τι ώρα είναι, ρελάκι? Wow. 4 πήγε και όλες, 4 και 4. Και εμείς έχει από το Σάββατο που θα φυτεύαμε τα λαχανικά μας στις γλάστρες μας. Ένα λεπτό να σιγουρευτώ για την ώρα. Όχι, 3 και 20. Η ώρα είναι 3 και 20. Άρα είμαστε μια ώρα μπροστά από αυτή που νομίζαμε. Λοιπόν, φέτος, Λάκη, φέτος αποφάσισα να μην φυτέψω στον κήπο, γιατί αφενός τη δεξιά πλευρά του κήπου τη θέλει Κυριακή να τη στήσουμε με τα τσακίλια, λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, πώς τα λέμε, τα χαλίκια. Άρα όλος ο κόμπος που έκανα το καλοκαίρι να βγάζω τα νάιλον και να φέρω τα χαλίκια πρέπει να ξαναγίνει ξανά. Θέλει εκείνη την πλευρά που ανοίγει το δωμάτιο της εκεί να το κάνει ένα χώρο για να κάθεται με τους φίλους της εκεί τα βράδια. Και στην αριστερή πλευρά προγραμματίζω να το κάνω τουαλέτα του Λάκη. Ο οποίος Λάκη αυτή τη στιγμή τρώει πέτρες οι οποίες δεν είναι θρεπτικές. Έλα να σε ανεβάσω στην καρέκλα να σε βλέπει ο κόσμος. Έλα. Κατέβα εδώ. Σε φαίνεσαι? Κατέβηκε από την καρέκλα. Λοιπόν, πήγα στο φυτώριο της Ιουλιάνας την Παρασκευή και πήρα. Κοίτα Λάκη τι πήρα. Πήρα μαϊντανούς. Όλοι αυτοί είναι μαϊντανοί. Φυτάκια δηλαδή με μαϊντανούς. Αυτά είναι φυτάκια με μαρούλια λολορόσο. Αυτά είναι φυτάκια με μαρούλια κανονικά και αυτά είναι φυτάκια με ντομάτες cherry. Λοιπόν, έχω φορέσει τα γάντια κήπου μία από τις λίγες φορές προστατεύω τα χέρια μου όταν ασχολούμαι με την κυπουρική. Γιατί χθες ασχολήθηκα με τον μπάνιο, ναι, με το σιφόνι του μπάνιου και δεν έβαλα γάντια και ακόμη πονάνε τα χέρια μου. Λοιπόν, για το σκοπό που έχει αγοραστεί το κλουβί του Λάκη, έχουμε καταλάβει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οπότε εκεί μέσα θα βάλουμε τις γλάστρες στις οποίες θα φυτέψουμε αυτά τα λαχανικά. Έχω κάμποσες πλαστικές γλάστρες και έχω αγοράσει και χώμα ειδικό. Όλα αυτά από την Παρασκευή τα πήρα, αλλά σήμερα βρήκαμε χρόνο να ασχοληθούμε. Αυτά τα γλαστρόνια τα μικρά μου τα έφερε η Αριστονίκη. Να τα εδώ. Να τα εδώ, κόκκινα χρώματα, ωραία. Ωραία χρώματα και αυτά θα μπουν στο κουλουβί και λιγάκι. Και εσύ δεν θα μπορείς. Εσύ δεν θα μπορείς να μπαίνεις στο κουλουβί και να τα πειράζεις. Έχει μέσα νερά και χώματα η γλάστρα μου πέρσι που τη χρησιμοποιήσαμε. Δεν πειράζει όμως. Καλύτερα. Γιατί τα φύλλα τα λιωμένα δεν κάνουν για να τρεολάκι, αλλά κάνουν για να φυτά. Έλα εδώ. Έλα εδώ να δω. Αχ, και αυτό έχει και χώμα μέσα, ρε. Το είδες? Αυτό έχει και χώμα μέσα. Σε παρακαλώ. Έλα εδώ. Λάκι. Έλα εδώ να δούμε τι θα κάνουμε. Πόσες γλάστρες έχουμε? Έλα από εδώ. Αυτές εδώ έχουν και τα καπάκια τους. Κοίτα, έχουμε και άλλη κόκκινη. Ναι, έχουμε και άλλη κόκκινη, έχουμε τρεις κόκκινες, οι οποίες έχουν τέσσερις κόκκινες είναι αυτές. Εδώ πέρα έχουμε τρία κιατάκια. Είχε και άλλες γλαστές, περίμενε γιατί έλειψα εγώ πολύ καιρό και ξέχασα που βάζουμε τα πράγματα. Περίμενε γόρι. Να τα, εδώ είναι και τα υπόλοιπα. Όπως τα έφερε η Αριστονίκη, δεν τα χρησιμοποιήσαμε. Έχουμε και δύο λιλά. Φίλε, έχουμε και δύο λιλά. Πολλά έχουμε, ρε. Έχουμε και
και δύο λίλα. Και όλα αυτά είναι τα καπάκια του. Άρα είμαστε κομπλέ, λακουλίνη. Είμαστε κομπλέ. Είμαστε κομπλέ. Είδε η Αριστονίκη πώ θα μα έφερε, η Αριστονίκη. Θυμάστε τη θεία την Αριστονίκη. Είναι Απρίλιος, αλλά ο καιρός δεν είναι καλός. Ναι, δεν είναι καλός ο καιρός, το θα έλεγα. Θέλω να με βοηθήσει. Θέλω να με βοηθήσει, να δω πώς θα το βάλω. Θα το βάλουμε έτσι. Περίμενε, γέμι, περίμενε. Περίμενε. Τώρα δες που θα φυτέψουμε λαχανικά. Νομίζω το βάλαμε λάκι. Τώρα να δούμε και πού είναι τα εργαλεία μας. Τα οποία θα έχουν σκουριάνει από τον πολύ καιρό. Αλλά δεν πειράζει, θα τα χρησιμοποιήσουμε. Κοίτα, έχουμε και εργαλεία εδώ πέρα, βέβαια. Έχουμε και εργαλεία. Πήγε τούτο. Έλα, λάκι. Έλα, λακουλίνη. Θα κάνουμε σήμερα μια πρώτη προσπάθεια, λάκι. Ο Λάκη τρέχει γύρω γύρω από μένα. Θα κάνουμε μια πρώτη προσπάθεια. Περίμενα να βάλουμε λίγο αυτό το παλιό το χώμα μέσα στην ίδια τη γλάστα και θα βάλουμε και το καινούριο. Θα κάνουμε μια πρώτη προσπάθεια σήμερα. Δεν τρώμε το χώμα. Θα κάνουμε σήμερα μια πρώτη προσπάθεια να φυτέψουμε αυτά που φέραμε και μετά. Όχι, όχι. Και μετά. Λοιπόν, νομίζω ότι για το βίντεο κυπουρικής, το λακουλίνι πρέπει να πάει μέσα. Έχω την εντύπωση... Όχι, λοιπόν, μέσα γέ μου. Έλα μέσα. Λάκι. Λάκι. Δεν τρώμε χώματα. Έλα, 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 έλα. Κάποιος ήταν άταχτος. Θα πάει μέσα τώρα. Ούψ, θα πάει μέσα. Πάει μέσα το σκυλί. Πήγε μέσα το σκυλί! Μέσα είναι το σκυλί. Δεν είναι δυνατόν να φυτέψεις με το λάκι. Σας το έλεγα και πριν στο βίντεο ότι χρειάζεται να μάθω πώς να συμπεριφέρομαι στο σκύλο μου. Χρειάζομαι εκπαίδευση. Γιατί είναι οι ιδιοκτήτες σκύλοι. Οι σκυλομαμάδες που θέλουν εκπαίδευση, όχι τα σκυλοπαιδιά. Τώρα που θέλω ένα ψαλίδι, τι θα κάνω? Φέρνεις το ψαλίδι, Λάκη? Φέρνεις το ψαλίδι, αγόρι μου? Πού είναι το ψαλίδι? Πώς θα μπω με τρόπο για να μην βγεις εσύ με τρόπο? Λάκι, Λάκι μου, μέσα, μέσα, όχι, όχι, μέσα. Αχ, έλα να δεις τι ωραίο κόκαλο. Α, βρήκα ένα πολύ ωραίο κόκαλο, μα πού είναι αυτό το ωραίο το κόκαλο? Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το κόκαλο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το κόκαλο. Εντάξει, έμεινε μέσα ο Λάκι. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, έχω καταφέρει να φέρω το ψαλίδι. Εσύ θα βλέπεις από το τζάμι. Εσύ τα βλέπεις από τον τζάμι γιατί είσαι ζωηρός. Είσαι ζωηρός. Γι' αυτό. Δεν ξέρω. Υποτίθεται ότι βλέπω τη δείχνει η κάμερα. Μάλλον θα πρέπει να τη σπρώξω προς τα κάτω. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά ερασιτεχνικό βίντεο. Μια ερασιτέχνη Κυπουρού, αλλά όλα ερασιτεχνικά τα κάνω εγώ. Ναι, ο Λάκη παρακολουθεί. Είσαι μικρός ακόμη για φυτέματα. Ναι. Έχουμε ήδη κάνει τρύπα και το περιβάζουμε με χώμα. Ναι, Λάκη μου, λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία φυτέματος. Αλλά είναι για τη δική σου ασφάλεια που το κάνουμε αυτό. Όπως το βγάζεις το φυτό, έχει χώμα, το βάζεις έτσι με το χώμα, το ανοίγεις μια τρύπα και το βάζεις εδώ.
Ο μαϊντανός είναι ωραίος να έχεις φρέσκο μαϊντανό στο σπίτι. Και πέρσι που είχαμε σε κάποια φάση, ήταν τότε όμως που δεν έκανα εγώ τον κήπο, κάποιος άλλος έκανε τον κήπο. Οπότε χρειαζόμουν ένα μαϊντανό. Έβγαινα έξω στη βεράντα, γιατί πάλι σε γλάστρες ήταν. Έκοβα όσο ήθελα και το έβαζα στο φαγητό και το είχα εκεί πέρα φρέσκο. Αυτό το ψαλίδι τελικά είναι για τον κήπο, γι' αυτό έχουμε αγοράσει άλλο για το μαγείρεμα. Και εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί στον κήπο, έχει χάσει τις κοφτικές του ικανότητες που χρειαζόταν στην κουζίνα. Και έχει γίνει ψαλίδι κήπου τώρα. Αυτός είναι ο τέταρτος μαϊντανός. Ξέρω αν θα ανεβάσω αυτό το βίντεο, γιατί είναι ένα βίντεο που δείχνει πόσο άτσαλη κοπέλα είμαι. Όχι ότι είχα και ποτέ πρόβλημα να φανώ άτσαλη, για να πούμε, και τη παχιά στο δίκιο και τη στραβή στο δίκιο, αλλά ας πάει και το παλιάμι. Δεν είναι όλοι επαγγελματίες του τομέα του. Μας ο τομέας μας είναι άλλος, αλλά αυτά τα κάνουμε γιατί γουστάρουμε και γιατί θέλουμε να εξελίξουμε τον εαυτό μας, ναι. Οπότε τώρα που τα έχω φυτέψει, θα τα αποτύσω λίγο, λίγο και θα τα βάλω, ναι, αυτό το λίγο μου. Φανταστείτε πως θα ήταν το πολύ μου, λίγο πάνω. Θα βάλουμε μαζί με το πιατάκι τους, θα τα δείξω μετά. Εκεί στο κλουβί που υποτίθεται ήταν για το Λάκι, αλλά ο Λάκι δεν κάνει για κλουβάκι. Στην υπόλοιπη μαϊντανή θα μπούσε αυτή εδώ τη λιλά, τη γλάστρα. Τυχώς μαγειρέψαμε σήμερα, βρε Λάκι. Αυτό έπρεπε να γίνει το Σάββατο, έπρεπε να γίνει, δεν το έχω προγραμματισμένο, αλλά όταν εμείς προγραμματίζουμε, κάποιοι άλλοι γελάνε. Είμαι σίγουρη ότι αρκετοί από εσάς που παρακολουθείτε το βίντεο έχετε πολύ περισσότερες και καλύτερες γνώσεις κυπουρικής από εμένα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είναι 100% σίγουρη. Παράδειγμα, μπορεί να μου πείτε στα σχόλια, να μου γράψετε στα σχόλια, βάζεις πολύ κοντά τους μαϊντανούς. Έπρεπε να βάζεις το μαϊντανό τον ένα μακριά από τον άλλο και μπορεί να έχετε και δίκιο. Αλλά από το να μην φύτευα καθόλου, το να τα φυτέψω τσάτρα πάντρα, κάτι είναι γι' αυτό. Αχ, είχα επιθυμήσει την μυρωδιά του χώματος. Είχα επιθυμήσει το να κάνω κάτι με τα χέρια μου που να είναι τόσο ικανοποιητικό. Αχ, το πεθύμησα, δόξα τω Θεώ. Ο Λάκη ενοχλεί την Κυριακή τώρα, τους ακούω από μέσα. Σου λέει, αφού με τη μαμά δεν πηγαίνει τίποτα, είναι αποφασισμένη και αποφασιστική. Και μας έχει βάλει μέσα στο σπίτι και μας έκλεισε και την πόρτα. Ας πάω στην Κυριακή. Τρία είναι αυτά. Νομίζω τρία θέλουν άλλο δικό τους γλαστράκι. Αυτή την εντύπωση έχω. Το βάλουμε και αυτό μέσα και θα φέρουμε άλλο γλαστράκι για τα μεντανάκια, γιατί θα τα κάνουμε. Θα τα πιέσω πολύ και δεν θα έχω χώρο να αναπνεύσω. Άρα παίρνουμε ένα άλλο χρωματιστό γλαστράκι. Παίρνουμε ένα λιλά. Βάζουμε μέσα χώμα. Βάζουμε μέσα. Πού είναι τώρα αυτά. Εδώ μέσα είναι το φτιάρι. Ψάχνω το φτιάρι, το οποίο φυσικά το έχω μέσα στο χώμα. Πού άλλο θα ήταν το φτιάρι, το φτιαράκι, δεν ήταν μέσα στο χώμα. Βάζουμε χώμα στη γλάστρα Λάκη, αυτό θα παρακολουθήσεις, μαθήματα κυπουρικής. Θα προκόψεις και εσύ καλά, θα μορφωθείς με εμένα να παρακολουθείς. Μαϊδανά εδώ πέρα.
εύχομαι να πάει καλά ο μετανός, γιατί είναι πάρα πολύ νόστιμος και νομίζω είναι και πάρα πολύ υγιεινός ο μετανός. Και τον βάζω πολύ και στις σαλάτες του μετανό και στα μαγειρέματα τον βάζω. Ελπίζω το γεγονός ότι κάθισα από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα μέσα στα... Τα πότισα φυσικά, το Σάββατο έβρεξε και χθες Κυριακή τα πότισα λίγο, αλλά θα ήταν καλύτερα εάν τα είχα φυτέψει νωρίτερα. Θα δεν ξέρω, βάζω πολύ νερό, αβάζω λίγο νερό και τώρα Λάκη έχουμε τελειώσει με τους μαϊντανούς και σειρά παίρνω. Δεν θα πάρει σειρά τώρα, πρέπει να μαζέψουμε αυτά που λερώσαμε εδώ πέρα. Τυχώς έχουμε σκουπίδο τενεκέ έξω, συνήθως μπαίνουν τα πράγματα που λερώνει ο Λάκη, αλλά θα βάλουμε και αυτά της Κυπουρικής, βεβαίως. Τώρα ήρθε η ώρα για τα Λόλο Ρόσο. Ναι, αλλά αυτές οι γλάστρες δεν είχαν καπάκια. Δεν είχαν βρελάκι καπάκια. Πού είσαι βρε. Ο Λάκη είναι πίσω από το παράθυρο και παρακολουθεί. Είναι ένας πολύ καλός συμπαραστάτης, σιωπηρός και φρόνιμος. Δεν είναι τέσσερα. Όπως και να έχει τώρα, θα φυτέψω τα μαρούλια τα κανονικά. Είναι μεγαλύτερη, είναι μεγαλύτερη γλάστρα. Κάνει ο Λάκη, είναι ανταχτός. Εδώ μέσα θα βάλουμε κανονικά μαρούλια. Δεν είναι φρόνιμος. Θα ανέβει σε λίγο βίντεο που δείχνει πόσο ανταχτός είναι. Δεν το βγάλεις έξω, φυτεύω. Και κάνω και βίντεο. Σα τραπατρα βίντεο. Μην είναι πίσω. Τι σου είπα. Σα τραπατρα βίντεο, σα τραπατρα φύτεμα. Έλα. Σα τραπατρα σκύλος. Έλα, έλα. Πού πάει η κόρη? Πήγαινε. Θέλεις να φας, δεις που με έγραψα. Το τσάι μου. Το τσάι σου, πήγαινε πάρε το τσάι σου. Πήγαινε πάρε το τσάι σου, γυριστρούλα. Ναι, είδα γυριστρούλα, να πας στο γιατρό. Θα πας στο γιατρό. Τον μπρίκτη. Έλα δα. Λάκη, όχι χώμα. Δεν τρώχω χώμα οι σκύλοι, ναι. Εγώ είσαι συνήθως. Δεν το ξέρεις. Τρέχει το άνεχο. Έλα. Το γόκαλο φαιρέτω. Λάκη. Πηγαίνε στην Κυριακή. Κατάλαβε μας. Κατάλαβε μας. Λάκη. Έλα. Έλα, αγόρι μου. Πάμε μέσα, πάμε μέσα. Μα πάει εσύ ένα. Έλα, Λάκη, Λάκη. Λάκη, δεν είναι κόκκαλο εδώ. Help me, help me, help me. Κάζουλάκι. Είμαστε ράθλιες. Κοροϊδεύουμε το σκύλο. Έφυγε η Κυριακή. Η μαμά στη βεράντα. Θα τελειώσω σε λίγο και θα μπούμε μέσα. Ναι, έφυγε η Κυριακή. Φυτεύουμε μαρουλάκια τώρα, Λακουλίνη. Φυτεύουμε μαρουλάκια. Μαρουλάκια φυτεύουμε, βέβαια. Φυτεύουμε μαρουλάκια. Και γίνουν έτσι ωραία και βγάζουν φύλλα και κόβουμε τα φύλλα, βάζουμε στη σαλάτα και μετά βγάζουν και άλλα φύλλα τα μαρούλια και έχεις κάθε μέρα φρέσκα φύλλα στη βεράντα σου. Εμείς τώρα φυτεύουμε σαν να είμαστε σε διαμέρισμα, ενώ δεν είμαστε σε διαμέρισμα, είναι σαφές. Τώρα κατάλαβα ότι αγόρασα πάλι πολλά φυτά, όλα τα κάνουν σε υπερβολή.
Ξέρεις τι έγινε σήμερα, Λάκη? Παρακολούθησα το βίντεο ενός εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος έλεγε ότι το κουτάβι καλύτερα, έλεγε, να το πάρεις όταν θα είναι 3 μηνών, 60 ημερών. 60 ημερών είναι 2 μηνών. 60 ημερών, 2 μηνών λέει, για να το έχει μάθει η μαμά του πώς να μην δαγκώνει. Αλλά εσύ, μάνα μου, αφού ήσουν πεταμένο στα σκουπίδια που σε βρήκα, δεν είχες μαμά για να σου το μάθει. Θα σου το μάθει η νέα σου μαμά, εγώ. Θα σου το μάθω εγώ. Τα έχω πήξει εδώ μέσα. Τέσπα. Τέσπα σημαίνει τέλος πάντων, για όσους δεν είστε εξοικειωμένοι με την αργό της νεοελληνικής γραφής. Με συντομογραφία για το τέλος πάντων. Αυτά είναι τα μαρούλια. Του μπαίνω μέσα στο κλουβί. Και τώρα θα φυτέψουν και τα υπόλοιπα μαρούλια. Wow. Είναι μια επίπονη εργασία του φύτη, μαλάκι. Επίπονη. Είναι επίπονη εργασία. Ναι, μωρό. Ναι, ναι. Θα τελειώσω και θα έρθω μέσα. Εμένα αυτό το λολορό σου μ' αρέσει. Γιατί πήρα τόσο άσπρο μαρούλι? Είναι μόνο λολορό σου να πάρω. Δεν θα σκεφτεί. Λέει η μάνα των σκυλακίων, η σκυλομάνα, η μάνα του που τους γέννησε, λέει, έλεγε αυτός ο εκπαιδευτής, τις πρώτες 60 μέρες της ζωής τους τους μαθαίνει να μην δαγκώνουν άλλα σκυλιά και λοιπά. Τους μαθαίνει μέσα από το παιχνίδι. Λέει δεν είναι καλά να παίρνουμε, να υιοθετούμε κουταβάκι, λέει, να γίνει 2 μηνών και 60 μέρες. Αλλά και σαν 60 παρά. Λέει αλήθεια είναι ότι δεν δαγκώνει ιδιαίτερα. Αλλά θα δω και άλλο βίντεο από αυτόν τον εκπαιδευτή, γιατί υπόσχεται ότι θα μας μάθει να μάθουμε τα σκυλάκια μας να μην δαγκώνουν ανθρώπους, άλλα ζώα, έπιπλα. Όμως η αλήθεια να λέγεται, το παιδί δεν έχει κάνει ιδιαίτερες ζημιές, το παιδί. Απ' την άλλη όμως έχει και συνεχή να επιτηρήσει. Επιτηρείται ο κύριος. Τόσο εκπαιδευτής επίσης έλεγε ότι δεν είναι υπέρ της χρήσης πάνας. Τώρα να δούμε. Και ο άλλος που θα έρθει, 2 εβδομάδες αυτός που βρήκαμε, να μας πει πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον λάκι να βγαίνει έξω για το τουαλέτα. Να δούμε ότι ο μισός κήπος θα είναι η τουαλέτα του. Ναι, γιατί με αυτή την ιστορία με τις σπάνες φουγαρίζουμε ολημερής και ολινυχτής. Από τη νύχτα δεν είναι λέξη τώρα. Ολημερής και ολινυχτής λακούλης φουγαρίζουμε για τα σε. Ναι. Όσοι σκέφτεστε να πάρετε σκύλο και έχετε κάνει παιδιά, σας πληροφορώ ότι είναι αρκετά κοντινή κούραση με το σκύλο με την κούραση που έχεις μεγαλώνοντας παιδιά. Δεν είναι το ίδιο φυσικά, τα παιδιά είναι πιο κουραστικό, με λένε πλακίες, αλλά μοιάζει. Μοιάζει, μοιάζει και μοιάζει. Σαν τα πάτρα τα φυτέψαμε και αυτά, ας τα ποτίσουμε. Ας ευχηθούμε ότι θα πιάσουν και θα βγατέψουν κλπ. Και αυτά και άλλα πολλά. Μπαίνει και αυτό μέσα. Και έχω
χρειαζόμαστε έναν άλλο μεγάλη γλάστρα για να βάλουμε μέσα τα υπόλοιπα μαρούλια. Μια από αυτές τις γλάστρες, τις μικρές λακουλίνες, όχι τις μεγάλες, τις μικρές τις γλάστρες. Βάλουμε μια κόκκινη. Τώρα θα βάλουμε μια κόκκινη. Πόσες έχουμε? Πόσες τώρα? Πόσες τώρα θα έχουμε μια κόκκινη που θα έχουν τα κόκκινα μαρούλια, τα λεγόμενα όλο ρόσο. Για το κόκκινο, για το κόκκινο. Βάζουμε το χώμα στην κλάστα τώρα, κύριε. Τώρα δεν σας έκανα αυτό το βίντεο. Θα παρακολουθούσα βίντεο άλλων δημιουργών στο YouTube. Γιατί η ώρα της Κυπουρικής είναι ωραία ώρα. Ειδικά αν είναι η Κυπουρική στη βεράντα όπως εδώ, είναι ωραία ώρα για να ακούσεις είτε μουσική ή να ακούσεις ένα βίντεο που σε ενδιαφέρει. Και τα χαλαρωτική εργασία. Ξαναλέω ότι εγώ την κάνω τσατραπάτρα, με την έτσι τσατραπάτρα περίπτωση. Άτσαλη κλπ κλπ, το ξέρω. Το αναγνωρίζω, αλλά δηλώνω ότι μετά θα καθαρίσω τη βεράντα, θα πετάξω τα σκουπίδια. Νομίζω ότι τα λόγια ρόσο δεν είναι τόσο ανθεκτικά όσο τα κανονικά τα μαρούλια. Παρόλο που έχω τρέλα εγώ με τα λόγια ρόσο. Μ' αρέσει γιατί είναι πικρά. Και επίσης βλέπω ότι είναι πολύ ποτισμένα. Εγώ προφανώς θα είχα ποτίσει πολύ. Yeah, τα κάνω όλα πολύ. Έχω μέτρο. Άλλον δεν βρίσκω εύκολα το μέτρο. Όσον αφορά στη φροντίδα φυτών, ανθρώπων, σκύλων. Είναι large. Θα δούμε πώς θα πάνε αυτά και αν δεν πάνε καλά, θα πάμε να δούμε και άλλα. Αυτό είναι λόλο κανονικό, το άλλο είναι λόλο ρόσο. Είναι και λόλο άσπρο. Έχουμε και άσπρο. Και λόλο μπιάνκο. Αν είναι λόλο μπιάνκο νομίζω το είναι το άσπρο το μαρούλι το. Και αυτήν την υφή. Τα βάλαμε εδώ μέσα. Θα τα ποτίσουμε και ελπίζουμε να πιάσουμε τα πουλί. Ναι. Αυτό ήταν το φύτευμα των μαρουλιών και του μαϊδανού. Στη συνέχεια θα φυτέψουμε τις ντομάτες μας. Αλλά τις ντομάτες μας τις ξέρει, επειδή τις έχουμε φυτέψει πέρσι στο χώμα και είδαμε ότι ψηλώνουν και θερμαίνουν, θα τις φυτέψουμε σε μία γλάστρα, βεβαίως. Έχουμε εδώ μία μεγάλη γλάστρα, την οποία την είχαμε από πέρσι, ναι. Και θα πάρουμε αυτήν τη μεγάλη γλάστρα και θα φυτέψουμε μέσα σε αυτή τις ντοματιές μας. Και μάλιστα αυτή είναι μία από τις γλάστρες που την είχαμε παλιά στο γραφείο στην Λευκοσία και είχαμε ένα πολύ ωραίο φυτό. Είναι μία τεράστια γλάστρα, να την εδώ πάνω. Φαίνεται? Χαίρομαι πολύ, χαρίλαος. Τώρα να γυρίσω λίγο το τρυπόδι.
είναι αυτή η μεγάλη γλάστρα, η τεράστια. Σε αυτήν τη μεγάλη και τεράστια γλάστρα, Λάκη, θα φυτέψουμε ντοματιές. Ναι. Πρέπει να σκάψουμε λίγο το χώμα και θα βάλουμε από πάνω το φρέσκο το χώμα, βεβαίως. Ναι, θα βάλουμε το φρέσκο το χώμα από πάνω. Και φύλλα εδώ πέρα, αλλά θα πετάξω τα φύλλα από το παζοφρύο, δεν ξέρω αν κάνω για λίπαζα, μπορεί να κάνω φυσικά και τις πέτρες. Θα τα πετάξω, Λάκη. Θα βάλουμε και το υπόλοιπο χώμα εδώ μέσα. Ναι, γεια μου. Ναι, ναι. Ναι. Έτσι θα έχει πάρα πολύ χώρο να κάνουν ρίζες οι ντοματιές και να ριζώσουν. Ακούσουμε και άλλο χώμα. Έδαφο βελτιωτικό, ειδικό παρασκεύασμα. Ναι, έδαφο βελτιωτικό, ειδικό παρασκεύασμα, λέει ρε. Πού το πήραμε αυτό, θυμάσαι? Θυμούμαι όπου το πήραμε. Τι ωραίο πράγμα είναι το πουρική. Τι ωραία μποσκόλιο που θα λέει στην κυβερνή διάλεκτο. Μποσκόλιο σημαίνει απασχόληση. Άρα έχουμε 3 και 8, έχουμε 11. 11. 11 ντοματιές. Τώρα 11 ντοματιές νομίζω είναι πολλές για να τις βάλουμε όλες εδώ. Βάλαμε μία. Πήρα να κάνω τώρα με τη γλάστρα, γιατί δεν έχω ξαναφυτέψει ντοματιές σε γλάστρα. Έχω φυτέψει έξω στην αυλή. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να βάλω πολλές στο καθένα. Στην κάθε γλάστρα. Έχουμε άλλη μια μεγάλη γλάστρα να γεμίσουμε. Τώρα θα τελειώσω και θα έρθω να πάμε. Ναι, παιδί μου, ναι. Είδες που είναι το φτιαράκι μου, εδώ. Άλλο 4 ρε λάδι σε κάθε γλάστρα. Και πάλι πολλές είναι 4, αλλά εντάξει. Μεγαλώνουν αυτές. Κάνουν και πάρα πολύ ωραίες ντοματίνες τσέρι. Και έχουν μείνει 7. Τις πετύζουμε για αυτές. Και θα μπει και η γλάστρα μας. Κλουβί βεβαίως. Τώρα θέλουμε μια μικρότερη γλάστρα, θα την εδώ. Και αυτή ήταν μια γλάστρα που κοσμούσε το γραφείο μου στη Λευκωσία.
θα βάλουμε χώμα από μια άλλη γλάστρα. Δεν είναι χώμα του κήπου αυτό, δεν είναι χώμα το αγοραστό. Χρησιμεύσει σαν βάση όμως για να μπει από πάνω το χώμα του αγοραστού. Τι είναι γέ μου. Τι είναι γέ μου, τι είναι αγόρι μου. Έγινε ολοχώματη παιδί μου. Εσύ έμεινες έτσι ωραίος καθαρός εκεί. Δεν τέλει έτσι όπως είσαι. Καθαρότατος. Είσαι ένας καθαρότατος. Βεβαίως. Ναι. Θα βάλουμε και το χώμα. Και τώρα θα βάλουμε τις ντοματιές της cherry. Θα γίνει φάμινος αυτός. Θα βαλώνουν πολύ. Αποφάσισα με μεγάλη σοβαρότητα ότι θα φυτέψω περισσότερες ντοματιές γιατί δεν έχω δυνάμεις να φτιάξω κι άλλη γλάστρα. Δεν έχω δυνάμεις, Λάκη. Καμία άλλη. Ναι, δεν έχω δυνάμεις. Θα βάλουμε κι άλλες και όποιες ευδοκιμήσουν, αγόρι. Και όποιες ευδοκιμήσουν. Και έχω την εντύπωση να θα ευδοκιμήσουν. Τώρα πάω να βάλω και άλλο νερό μέσα στο ποτιστήρι μας. Ή μάλλον είναι κακή ιδέα που έκανα. Θα βάλω και εδώ μέσα κι άλλο, νομίζω. Καλή ιδέα που τα φύτεψα τόσο μικρά, θα το μετανιώσω, γι' αυτό βάζω και εγώ χώμα. Καταλαβαίνετε, είναι ένας πολύ προγραμματισμένος κυπουρός. Εξαιρετικά προγραμματισμένος. Και ο προγραμματισμένος πεθαίνεις. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, θα πω να βάλω νερό. Λοιπόν, εδώ μέσα, πού το είδα, έχω βρει και αυτό. Λοιπόν, θα ποτίσουμε εδώ πρώτα. Και θα ποτίσουμε και εδώ. Και εδώ, θα την πρώτη να βάλουμε παραπάνω χωματρελάκι. Ας
θα ανοίξουμε και το άλλο χώμα. Έχετε, είναι μια προγραμματισμένη κυπουρίνα. Πολύ προγραμματισμένη κυπουρίνα. Καθώς κάνω τη δουλειά σκέφτομαι, λέω, γιατί να μην την κάνω μικρή, μετά λέω, ας την κάνω ολόκληρη. Λάκι μου, Λάκι μου, άνοιξες την κουρτίνα. Μπράβο, Λάκι μου. Είσαι έξυπνο σκυλάκι, μπράβο. Το ποτίζουμε γι' αυτό. Θα κλείσω την κάμερα, θα κλείσω το βίντεο τώρα και θα το ανοίξω μετά. Και θα σας δείξω όταν θα έχω καθαρίσει τη βεράντα. Ωχ, είναι βαρύλακι. Λοιπόν, μία ώρα μετά από το ξεκίνημα βλέπουμε το αποτέλεσμα του φυτεύματος μας. Στις τρεις γλάστερες, τη μεγάλη, τη μεσαία και τη μικρή, είναι οι ντοματιές. Εδώ είναι τα μαϊντανή και τα μαρούλια. Καθαρίσαμε λίγο τη βεράντα. Αυτό είναι το ποτιστήρι μας που θα ποτίζουν. Δεν καθάρισαν τέλος τη βεράντα όμως, γιατί είχα και το Λάκι μου, έκλαιγε. Και τώρα ο Λάκι είναι εδώ. Α, τι έχεις το τρυπόδι, τι έκανες με το τρυπόδι, όχι το σκοπούσες. Ο Λάκι είναι εδώ. Και τώρα φυτέψαμε τα λαχανικά μας, ναι. Έχουμε και σκυλάκι και φυτέψαμε και λαχανικά. Μια.